Στον κύριο Μεταξά, καλώς ήρθατε, καλησπέρα. που εκπροσωπεί το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Μαγνησία. Να πάρουμε λίγο το χρονικό με τη σειρά. Προχθές είναι στην εκπομπή μας ο βουλευτής σας, ο κύριος Στεργίου. Από δικός μας, ναι, συγγνώμη. Λέει λοιπόν πως όλοι οι σημερινοί κυβερνώντες που λένε πως είμαστε εμείς η έκφραση της αριστεράς, βρωμίζουν την λέξη με το να την χρησιμοποιούν για λογαριασμό τους και να αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί. Το βάζουμε υπόψη του κυρίου Κούλογλου χθες, του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που έρχεται στο Βόλο την Παρασκευή για την ομιλία του. Πάμε να δούμε, δεν θα δούμε όλη την απάντηση για να μην ξοδέψουμε χρόνο σε αυτό, αλλά αυτά που σας έκανα να οργιστείτε και ζητήσατε, να πούμε ότι ζητήθηκε η παρέμβαση χθες, η πίεση του χρόνου ήταν μεγάλη, έτσι σας έχουμε σήμερα για να δώσετε τις απάντησεις σας. Πάμε να δούμε πρώτα τι είπε ο κύριος Κούλογλου. Πιο αισχρή η στάση στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών την τήρησε το ΚΚΕ. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για την ιστορία του, για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν ή θυσιάστηκαν για το κόμμα αυτό που κρατάει μόνο τον τίτλο, γιατί δεν κρατάει και τίποτα άλλο. Οι Σλαβομακεδόνες, ο ριζοσπάστης στις όλες τις χώρες της πόλης της προσφυγιάς, τον πολιτικό προσφύγο μετά τον εμφύλιο, εκδιδόταν σε δύο γλώσσες, στα ελληνικά και στα σλαβομακεδόνικα. Και τώρα λέει το ΚΚΕ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τη γλώσσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, ξέρετε ότι τους σκοτώνανε το τελευταίο, όταν γινόταν στις μαζικές εκτελέσεις των εμφύλιων πόλεμο, στο τέλος δεν το ρωτάγανε αν αποκηρύσουν τον κομμουνισμό, αν αποκηρύσουν τη θέση του Ζαχαριάδη για τη Μακεδονία, που είχε μιλήσει για αυτονόμηση της Μακεδονίας. Και τους έστειλαν κατευθείαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και πολλοί πήγαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, εκατοντάδες πήγαν για τη Μακεδονία. Και τώρα λέει ότι αναγνωρίζουμε εθνότητα. Είναι πάρα πολύ λυπηρό, συγγνώμη, να κάνουν για λόγους καθαρά αντιπολιτευτικούς να απαρνούνται την ιστορία τους. Είναι πραγματικά λυπηρό. Επομένως, μάλλον ανταποδίδω, ξαναγυρνάω στον βουλευτή το επιχείρημα και λέω ότι είναι ντροπή για αυτός να μιλάει για αριστερά και όχι εγώ. Διότι εμείς έχουμε μείνει σταθεροί σε αυτές τις αρχές. Μάλιστα. Ήταν ένα μεγάλο απόσπασμα από την απάντηση του κυρίου Κούλογλου σε αυτό. Γιατί σας οργίζει αυτή η απάντηση και η ιστορική αναδρομή που κάνει? Έχει ανακριβίες ιστορικές? Λίγη ντροπή δεν βλάπτει. Δεν θα σταθώ τώρα στον κύριο Κούλογλου. Γιατί αυτά που είπε, μαζεμένα, ουσιαστικά είναι αυτά που ακούμε τις τελευταίες μέρες γενικά από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα είπε και ο Πρωθυπουργός. Για να δικαιολογήσουν τη συμφωνία των Πρεσπών, να δικαιολογήσουν αυτή την κατάπτυση στη συμφωνία, έφτασαν στο σημείο μέχρι και να επικαλεστούν το Λένιν για να τη δώσουν ένα αριστερό περιεχόμενο. Κοιτάξτε, λίγη ντροπή δεν βλάπτει, γιατί τι σχέση έχουν πραγματικά οι νεκροί του ΚΚΕ, ο αγώνας του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, με αυτά που κάνει η κυβέρνηση τώρα? Ξέρετε, οι νεκροί για τους οποίους μίλησε ο κύριος Κούκλουγλου, οι εκτελεσμένοι, απέναντί τους είχαν όπλα που γράφανε «Made in USA». Τώρα να προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να επικαλεστεί αυτούς τους νεκρούς, την ιστορία τους, τη θυσία τους, για να δικαιολογήσει τη στροφή του, την ένταξή του πιο βαθιά στο αμερικανονατοϊκό πλαίσιο, τα συγχαρητήρια που παίρνει ως ο καλύτερος σημεοφόρος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, είναι τουλάχιστον, τι να πούμε άλλο, εκτός από ντροπή. Ο κ. Κούλογλου είπε ότι αυτές ήταν ενδοοικογενειακές του Κομμουνιστικού Κόμματος εκαθαρίσεις. Κοιτάξτε, ξέρετε, το ΚΚΕ, πραγματικά έχουμε δώσει μάχες, και όχι μόνο εμείς, αλλά και κόσμος που δεν είναι στο ΚΚΕ, έχουμε δώσει μάχες ενάντια στη διαστρέβλωση της ιστορίας. Πρώτα, κυρία της επίσημης, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αντιμετώπιση των κομμουνιστών, αυτών που πολέμησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως, πώς να το πω, τρομοκρατών, ως δικτατόρων, και η ηρωποίηση των φίλων των Ναζί και των συνεργατών των Ναζί. Ξέρετε, έχουμε δώσει μάχες μεγάλες. Ο κύριος Κούλογλου, με αυτά που κάνει, με αυτή τη διαστρέβλωση της ιστορίας που κάνει, ουσιαστικά, κάτω από την επίφαση του αριστερού, δίνει πάτημα σε όλη αυτή τη διαστρέβλωση, σε όλη αυτή την
την ανήθικη στάση και θέση που υπήρχε για πολλά χρόνια. Ξέρετε, στα δικαστήρια, μία από τις κατηγορίες για να εκτελέσουν τους κομμουνιστές και τους αγωνιστές και μετά την περίοδο 40-49 ήταν αυτά που λέει ο κύριος Κούλογλου. Ουσιαστικά με αυτά που λέει βάζει νερό στο μήλο αυτής της διαστρέβλωσης της ιστορίας. Αλλά το σημαντικότερο για μας είναι ότι προσπαθεί, επικαλούμενος και διαστρεβλώνοντας την ιστορία, προσπαθεί πραγματικά να παρουσιάσει ως αριστερή μια συμφωνία που είναι ενταγμένη στο αμερικανονατοϊκό σχεδιασμό για την περιοχή. Παρουσιάζει ως αριστερή, ως προοδευτική, το ότι έχει δώσει γη και είδωρ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με βάσεις και στην περιοχή μας και στο Στεφανοβίκιο. Ξέρετε, κύριε Πολύζο, ένας αριστερός, ένας αγωνιστής, ένας άνθρωπος, όχι μόνο δεν δέχεται να παίρνει συγχαρητήρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τις καλές υπηρεσίες του, αλλά ανατριχιάζει και εξεγείρεται αν βλέπει ότι στην περιοχή του έχει Ισραηλινούς και Αμερικανούς που εκπαιδεύονται όπως γίνεται εδώ στο Στεφανοβίκιο και μετά φεύγουν από εδώ και δολοφονούν Παλαιστινίους. Αυτά ένας αριστερός δεν τα αφήνει έτσι και προπάντων δεν δέχεται τα συγχαρητήρια και δεν τα βαφτίζει αριστερά, δεν τα βαφτίζει πρόοδο. Η συμφωνία λοιπόν των Πρεσπών και η θέση του ΚΚΕ ήταν ξεκάθαρη. Γι' αυτό και δέχτηκε αυτή την επίθεση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκάθαρη ήταν και η στάση και μετά το 90. Εσείς λέτε ότι ποντάριζαν στην δική σας, εγώ δεν θα έλεγα στήριξη, αλλά ας το πούμε σε μια σχετική ευθυγράμμιση. Όχι, δεν νομίζω να είχαν τέτοιο σκεπτικό. Με την έννοια πια, με την έννοια ότι η στάση του ΚΚΕ από το 90 και μετά και όλα αυτά τα χρόνια, άσχετα με αυτά που είπε ο κύριος Κούλογλου, είναι σταθερή. Θυμάστε τότε, και το αναφέρω, γιατί εντάξει, η διαστρέβλωση της ιστορίας 60 χρόνια πριν μπορεί κάποιος, για κάποιους να μην λέει πολλά, γιατί είναι πολύ παλιά, αλλά τα πρόσφατα, όταν τα διαστρεβλώνεις, τότε βγάζει μάτι αυτή η προσπάθεια που γίνεται εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας μετά το 90, το ΚΚΕ είχε πει τότε, σχέση με την ονοματοδοσία, ότι το θέμα είναι η αλλαγή συνόρων. Το θέμα είναι ότι πατάει μπότα το ΝΑΤΟ και η τότε Ευρωπαϊκή Ένωση πατάει μπότα στα Βαλκάνια. Και ότι αυτό θα οδηγήσει σε ντόμινο αλλαγή συνόρων. Αυτό επιβεβαιώθηκε. Λέτε ότι εσείς το έργο το είχατε δει από τότε, πώς ναι, θα παίζονταν. Αυτό επιβεβαιώθηκε και το 92 και το 93. Και όταν θυμάστε τότε στα συλλαλητήρια, και τότε λέγαμε ότι πίσω από την ονοματοδοσία κρύβεται αυτή η ουσία. Και ότι δεν μπορεί ο λαός να διαδηλώνει κάτω από το σύνθημα «Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική», δηλαδή να τροφοδοτεί τον αλυτρωτισμό. Θέση τότε που είχε εξεγείρει τον τότε ΣΥΡΙΖΑ, θυμάστε τις δηλώσεις Κύρκου, όλοι πλήν λακεδαιμονίες που έλεγε, και που τώρα ο κύριος Κούλογλου μάλλον την ξέχασε ή την αφήνει στην άκρη. Αυτό επιβεβαιώθηκε και το 99 με το Κόσοβο, η αλλαγή συνόρων. Επιβεβαιώνεται και τώρα, το 2019, πάλι με το Κόσοβο, πάλι με τις εξελίξεις και στα Σκόπια. Ο αλυτρωτισμός, τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση επέτρεψε στη Συμφωνία των Πρεσπών με το μακεδονικό έθνος και τη μακεδονική γλώσσα, και όχι τη σλαβομακεδονική όπως είπε ο κύριος Κούλογλου. Μιλάνε για μακεδονική γλώσσα. Ο αλυτρωτισμός είναι κομμάτι του νατοϊκού περιεχομένου. Ναι, μιλάτε όμως μόνο για την μπότα του ΝΑΤΟ που πια έχει πατήσει, άντε και με τη δική μας αύριο βούλα θα έρθει πιο κοντά στο στόχο, θα έρθουν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Είχαμε ένα διαγωνισμό όμως Ηνωμένων Πολιτείων Ρωσίας για το ποια μπότα τελικά θα κυριαρχήσει. Και αυτό είναι το περιοχή. Αυτό είναι το βασικό. Έτσι. Τα συμφέροντα, στα οποία συμφέρονται όμως η ελληνική κυβέρνηση στα επικίνδυνες εξελίξεις, οι οποίες κλιμακώνονται στο διεθνή ανταγωνισμό, η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει μεριά, έχει επιλέξει να βάλει τη χώρα πιο βαθιά στην αμερικανονατοϊκή πλευρά. Φυσικά το έχει επιλέξει για λογαριασμό των μεγαλοεπιχειρηματιών της χώρας που προσδοκούν ένα μερίδιο της πίτας, αλλά αυτό σηματοδοτεί επικίνδυνες εξελίξεις για το λαό. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Μεταξά. Εσείς απαντάτε στην τροπή Κούλογλου ότι εμείς θα έπρεπε εκείνη η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε συνολικά, από τον Πρωθυπουργό μέχρι το τελευταίο μέλος και ψηφοφόρο να ντρέπεται για τη διαχείριση αυτού του ζητήματος. Εμείς καλούμε όλους όσους νιώθουν αριστεροί, όλους εκείνους που πραγματικά έχουν προδοθεί και το έχουν καταλάβει από την εξέλιξη αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, να βγάλουν συμπεράσματα και καλούμε το λαό να σηκώσει το ανάστημα, μπορεί να το κάνει, απέναντι στις αμερικανονατοϊκές
βλέψεις και απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση και σε οποιαδήποτε κυβέρνηση φέρνει αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις. Και ξαναλέω, και στην περιοχή μας, ξέρετε, όταν η Ρωσία λέει ότι όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις είναι στόχος, ο στόχος είμαστε και εμείς εδώ στο Βόλο. Και αυτό πρέπει να γίνει, γι' αυτό πρέπει να γίνει υπόθεση του εργατικού κινήματος των εργαζομένων, η αντίθεση απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, και εμείς λέμε ότι μπορεί ο λαός να επιβάλλει τη θέλησή του. Καλά, πάντως είναι βέβαιο ότι δεν μπορούμε να είμαστε και Ελβετία, να τηρήσουμε ουδετερότητα. Είναι βέβαιο ότι ο λαός έχει αποδείξει ότι όταν οργανωθεί, όταν πιστέψει στο δίκιο του, ακόμα και τον πιο δυνατό εντός εισαγωγικών εχθρό, μπορεί να το βάλει στην άκρη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.